Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, αλλά και πολλοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα σε αυτό το podcast, με τη βοήθεια του Γιώργου Χριστίδη, του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ειδικό στα θέματα των Βαλκανίων, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν είναι πραγματικά έτσι, αν δηλαδή τα Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω, που τα κάνουν να διαφέρουν και να κάνουν το δρόμο τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρετικά δύσκολο. Κύριε Χριστίδη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που θα έχετε μαζί μας, την προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τι συμβαίνει με τα Βαλκάνια. Καλησπέρα, κύριε Νεοδότου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς έχουμε την εντύπωση, εμείς που δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, πως ο δρόμος φαίνεται να είναι μακρύς και δύσκολος και για το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο, τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη, αλλά ακόμη και για την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Γιατί, κύριε Χριστίδη, είναι τελικά τα Βαλκάνια μια ειδική περίπτωση? Αποτελεί ειρωνία το γεγονός ότι αν η σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας δεν είχε διαλυθεί το 1991, θα ήταν μάλλον από τα πρώτα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που θα είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένο το επίπεδο των συμβατικών σχέσεων που είχε με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του 1970. Η βίαιη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας σήμαινε μία χαμένη δεκαετία για τα κράτη που αναδείχθηκαν μέσα από αυτή, με εξαίρεση τη Σλοβενία. Όπως ξέρουμε, η ευρωπαϊκή πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων ξεκινάει τη δεκαετία του 2000 μέσω αρχικά της διαδικασίας σύνδεσης και σταθεροποίησης και επηρεάστηκε στην πορεία από ζητήματα που δεν είχαν να κάνουν με τον ίδιο το μεταρρυθμιστικό ζήλο των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Ζητήματα όπως η κόπωση που προκάλεσε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διευρύνσεις του 2004-2007, αλλά και κρίσεις, όπως η κρίση χρέους που έπληξε την Ένωση. Υπήρξαν βέβαια και ζητήματα, όπως η συνεργασία της Σερβίας με το ποινικό δικαστήριο της Χάγης, που έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Για να επανέλθω στο ερώτημα αν τα Βαλκάνια είναι μια ειδική περίπτωση. Ναι, είναι μια ειδική περίπτωση. Αντιμετωπίζουν ένα σύνολο ειδικών προβλημάτων, αλλά σίγουρα η δεξιακή τους πορεία έχει επηρεαστεί και σε σημαντικό βαθμό μάλιστα και από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, όταν λέτε εξωγενείς παράγοντες? Κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει με την ενταξιακή πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Το θέμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως ξέρετε, αποτελεί σε περιπτώσεις και κομμάτι της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας. Υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίσθηση ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή με προβλήματα, μια φτωχή περιοχή που δεν θα συνεισφέρει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο θα αποτελέσει ένα πρόσθετο βάρος. Υπάρχει και το ζήτημα, εδώ και πολύ καιρό, του τι έχει προτεραιότητα, η εσωτερική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η συνεχιζόμενη διεύρυνσή της. Γι' αυτό επίσης επηρεάζει την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκάνιων. Εδώ τώρα θα σας θέσω δύο θέματα τα οποία είναι διαφορετικά. Θέλω να πάμε λίγο, αφού συζητάμε για τα προβλήματα και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, που εδώ είδαμε την Βουλγαρία να μην υποχωρεί και να προβάλλει πολύ σημαντικά θέματα για να μην προχωρήσει η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας. Και αντίστοιχα θέματα που θα μπορούσε να προβάλλει και η Κροατία ενδεχομένως στο μέλλον απέναντι στη Σερβία, αν ανοίξει τις πληγές του πρόσφατου πολέμου της Ιουγκοσλαβίας. Άρα και η στάση της Βουλγαρίας είναι γενικότερα επικίνδυνη ως προς την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, κύριε Χριστίδη. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησής μου. Και το δεύτερο είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο σίγουρη ότι δεν έχει ανάγκη τα Βαλκάνια, αν σκεφτούμε ότι Ρωσία, Κίνα, Τουρκία αντίθετα θεωρούν ότι θα τους ήταν πάρα πολύ χρήσιμα τα Βαλκάνια. Θα ξεκινήσουμε με τις σχέσεις της Βουλγαρίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτές βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καμπή. Όπως γνωρίζετε, από τον Οκτώβριο του 2019 η επίσημη βουλγαρική θέση υποστήριξης της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας έχει εξαρτηθεί από την προηγούμενη ικανοποίηση μιας σειράς θέσεων για ζητήματα ιστορίας και γλώσσας. Ουσιαστικά, η Σόφια ζητάει από τα Σκόπια να αναγνωρίσουν ότι η εθνογέννηση των Σλάβων Μακεδόνων, των Μακεντόντσι, πραγματοποιείται μετά το 1944, καθώς πριν η Σόφια θεωρεί ότι είχαν βουλγαρική εθνική συνείδηση. Και επίσης, να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ότι η γλώσσα τους ανήκει στη βουλγαρική γλωσσική οικογένεια. Είναι μία θέση που απολαμβάνει διακομματική συνένεση και υψηλή απήχηση στη βουλγαρική κοινή γνώμη. Από όσο μάλιστα θυμάμαι, είναι από τα λίγα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μετά το 1990, για τα οποία υπάρχει μια τέτοια εσωτερική συνένεση. Στο ερώτημά σας είναι αν είναι επικίνδυνη η στάση της Βουλγαρίας, θα απέφευγα ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Σίγουρα είναι αντιπαραγωγική όσο αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς αυτή δεν μπορεί να ξεκινήσει, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος. Αν δεν βρεθεί μια φόρμουλα που θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας, η κυβέρνηση Ζάεφ θα αντιμετωπίσει αυξανόμενη εσωτερική αμφισβήτηση, με δεδομένη τη δυσφορία που υπάρχει ήδη στις τάξεις των Μακεντόντσι, για τους συμβιβασμούς που έχει κάνει, συμπεριλαμβανομένου του συμβασμού στη Συμφωνία των Πρεσπών που οδήγησε σε αλλαγή του σταγματικού ονόματος της χώρας. Μια ενδεχόμενη πολιτική του ΖΑΕΦ, ο οποίος έχει επιδείξει, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, μια σπάνια διάθεση τα δεδομένα της περιοχής συμβιβασμού και αφοσίωση στον δρόμο της ευρωατλαντικής ενσωμάτωσης της Βόρειας Μακεδονίας, θα ήταν μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας. Για το ερώτημα αν τη στάση της Βουλγαρίας θα μπορούσαν να μιμηθούν και άλλα κράτη, αυτό δεν αποκλείεται, εφόσον ουσιαστικά είναι τα ίδια τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν τι είδους θέματα θα ενταχθούν στην έννοια της καλής γειτονίας. Περνώντας στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική και τις επιδιώξεις των τριών αυτών δυνάμεων στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς αντιμετωπίζοντας ανταγωνιστικές ως προς τη Δύση, ιδιαίτερα η Ρωσία και η Κίνα, ενώ και οι τρεις αυτές χώρες, με δεδομένο τον πολιτικό αυταρχισμό που τις χαρακτηρίζει, θεωρείται ότι αποτελούν ένα αρνητικό παράδειγμα, πολιτικό παράδειγμα για το εσωτερικό των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι αντικειμενικά η αργή ρυθμή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν ευκαιρίες επιρροής στις τρεις αυτές δυνάμεις. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των τριών αυτών κρατών για την περιοχή είναι δεδομένο και εδράζεται σε ιστορικούς πολιτιστικούς δεσμούς που έχουν με πληθυσμιακές ομάδες, βλέπε η Ρωσία με τους Νοτιοσλάβους, η Τουρκία με αλβανικούς και ευρύτερα μουσουλμανικούς πληθυσμούς, αλλά και με τις ευρύτερες φιλοδοξίες τους. Όπως για παράδειγμα η ανερχόμενη υπερδύναμη η Κίνα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων θα παραμείνουν στο ραντάρ των τριών αυτών δυνάμεων. Για μένα έχει ωστόσο μεγάλη σημασία η ενταξιακή προοπτική
η ταξιακή διαδικασία των κρατών Δυτικών Βαλκανίων να αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρονική προοπτική, με άλλα λόγια να υπάρχει κάποιο φως στο άκρο, στην άκρη του τούνελ, όχι τόσο σε σχέση με την επιρροή τριτών δυνάμεων, αλλά σε σχέση με την μεταρρυθμιστική δυναμική που υπάρχει σε αυτές τις κοινωνίες. Η κόπωση που αναπόφευκτα εμφανίζεται, υπονομεύει τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις και ευνοεί άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν να δουν μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου, και οι οποίες προτάσουν έναν λαϊκισμό, παύλα εθνικισμό, που είναι επιβλαβής για όλη την περιοχή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κόμματος ΒΕΜΕΡΟ, ΝΤΕΠΕΜΕΝΕ, στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε και σε δημοσκοπήσεις και σε έρευνες ότι, παραδείγματος χάρη, η Σερβία είναι μια χώρα όπου οι πολίτες της σε πολύ μεγάλο ποσοστό ήθελαν στο παρελθόν την ένταξη, έβλεπαν σαν όνειρο την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα και εκεί αυτή η επιθυμία φαίνεται να υποχωρεί. Και είναι κάτι που το είδαμε, κύριε Χριστίδη, και στην περίπτωση της Τουρκίας. Όσο καθυστερούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ήθελε ουσιαστικά την Τουρκία, η Τουρκία τελικά εγκατέλειψε και έφυγε. Έπαιξε βέβαια και πολλοί άλλοι λόγοι ρόλο, αλλά έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερούσε. Τώρα θέλω να πάμε και στη συμφωνία του Ντέιτον. Είναι σαφές ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος ήταν μια καλή συμφωνία για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Είναι όμως τώρα μια συμφωνία η οποία μπορεί να λειτουργήσει και εν καιρό ειρήνης, μπορεί να ρυθμίσει τα του κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με τρόπο που να είναι βιώσιμος για τους πολίτες. Πράγματι, όπως είπατε, η συμφωνία του Ντέιτον επισφράγισε τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πετυχαίνοντας τη διατήρηση της εδαφικής της ακεραιότητας, η οποία είχε αμφισβητηθεί με δύο τρόπο από τους Βόσνιους Σέρβους και Βόσνιους Κροάτες. Ωστόσο, τι έγινε με τη συμφωνία του Ντέιτον? Στήθηκε ένα θεσμικό οικοδόμημα, το οποίο για να λειτουργήσει ομαλά προϋπέθεται την συνεργασία των πολιτικών ελίτ των τριών κοινοτήτων, κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει. Το Σύνταγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με βάση τη συμφωνία του Ντέιτον, αναγνωρίζει στις συστατικές εθνότητες του κράτους, τους Μπόσνιακς, τους Κροάτες και τους Σέρβους δηλαδή, το δικαίωμα να ασκούν βέτο σε κάθε απόφαση που αντιβαίνει στην προστασία των ζωτικών εθνικών συμφερόντων τους. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μέλη του μεικτού Προεδρείου και του Κοινοβουλίου μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση που θεωρούν ότι θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εθνικής τους ομάδας. Με άλλα λόγια, που έχουμε φτάσει? Οι κρατικοί θεσμοί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν λειτουργούν όπως πρέπει, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όπως έχει χαρακτηριστικά υποθεί, η συμφωνία του Ντέιτον θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί από τον 12ο μήνα της εφαρμογής της. Κάτι όμως που δεν έγινε, διότι απουσίαζε η βούληση της διεθνούς κοινότητας να εμπλακεί σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Άρα τώρα είστε αισιόδοξος για την πορεία της πολύπαθης αυτής περιοχής, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης? Νομίζω πολύ λίγοι είναι αισιόδοξοι για την πορεία της. Η αίσθηση, η εντύπωση που κυριαρχεί είναι ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν λειτουργεί ως κράτος, ότι παραμένει, διότι η εναλλακτική λύση θα ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα στις εθνοτικές κοινότητες, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει να εμπλακεί η διεθνής κοινότητα με αποφασιστικότητα σε μια συζήτηση για τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Διότι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Να περάσουμε και σε μία άλλη δύσκολη περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων, κύριε Χριστίδη, στη Σερβία.
Η Σερβία που φαίνεται ότι προχωράει προς την Ευρώπη από τη μία, από την άλλη εξακολουθεί να έχει θέματα και με το Μαυροβούνιο αλλά και με το Κόσοβο. Εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Εννοείται στη σχέση Σερβίας-Μαυροβουνίου? Ναι, να ξεκινήσουμε με Σερβία-Μαυροβούνιο. Μάλιστα. Οι οποίες είναι τεταμένες, έχω την αίσθηση, πάλι αυτή την περίοδο. Και αυτά είναι θέματα που νομίζω ανήκουν στη λεγόμενη γιουγκοσλαβική κληρονομιά. Η Σερβία και το Μαυροβούνιο μοιράζονται μία κοινή ιστορία και σημαντικούς δεσμούς. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 1918 έως και το 2006 οι δύο χώρες ανήκαν στην ίδια κρατική οντότητα. Μιλάμε για το Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, η πρώτη, δεύτερη, τρίτη Γιουγκοσλαβία και τέλος η λεγόμενη Ένωση Κρατών Σερβίας Μαυροβουνίου. Πλέον μέσα στο ίδιο το Μαυροβούνιο, η άποψη ότι οι Μαυροβούνιοι αποτελούν ένα κομμάτι του σερβικού έθνους κατά καιρούς απολάμβανε μια ιδιαίτερη απήχηση. Το 2006, όταν έγινε το δημοψήφισμα, μόνο το 55% ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας, ενώ ένα 30%, εάν δει κανείς τα επίσημα στοιχεία, δηλώνει σήμερα ως εθνοτικά Σέρβοι. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις των δύο χωρών μετά το 2006 και την κήρυξη ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου χαρακτηρίζονται, όπως πολύ σωστά είπατε, από μια ανταγωνιστική σχέση και περιοδικές εντάσεις. Αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής του Μαυροβουνίου που δυσαρέστησαν τη Σερβία, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσόβου, ή θα μπορούσε επίσης κανείς να αναφέρει την επιδίωξη της πολιτικής ελίτ που κυβερνάει το Μαυροβούνιο τα τελευταία χρόνια να κάνει μια αποκάθαρση της μαυροβουνικής ταυτότητας από σερβικά στοιχεία. Βλέπει την αναγνώριση ξεχωριστής μαυροβουνιακής γλώσσας, βλέπει τις προσπάθειες συγκρότησης μιας αυτοκέφαλης εκκλησίας του Μαυροβουνίου, κάτι που απειλεί την σερβική ορθόδοξη εκκλησία, που όπως ξέρουμε έχει μια κυρίαρχη θέση στο Μαυροβούνιο. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν συμβάλει σε ομαλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, κάτι που θα ήταν φυσικό να έχει συμβεί με δεδομένες ακριβώς τις πολύ στενές ιστορικά σχέσεις τις οποίες έχουμε. Τώρα, Σερβία και Κόσοβο, εκεί είχε διαφανεί φως, ναι, στις σχέσεις τους. Είχε υποχωρήσει η Σερβία κατά κάποιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα, η κατάσταση πώς έχει? Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε. Η Σερβία έχει αναγνωρίσει την κήρυξη ανεξαρτησίας του Κωσόβου, μένει σε μία ερμηνεία της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 1244 περί Κωσόβου μετοχίων ως τμήμα της επικράτειας της Σερβίας. Ωστόσο, από το 2011 ενεπλάκησε αυτή τη διαδικασία διαλόγου με την Πρίστινα για την λεγόμενη εξομάλυνση των σχέσεων της. Ένας διάλογος ο οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας διάλογος που πρέπει να αναγνωρίσουμε έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα, αλλά έχει συναντήσει και σημαντικά εμπόδια. Ο διάλογος, όπως ξέρετε, ξεκίνησε μετά από διακοπή εκ νέου τον Ιούλιο του 2020, αλλά είναι απίθανο να γεφυρώσει τις διαφορές των δύο πλευρών ως προς το κεντρικό θέμα που είναι η αναγνώριση του Κωσόβου. Αυτό κατά καιρούς θεωρείται ότι μπορεί να επιληθεί μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα ανταλλάγματα προς το Βελιγράδι. Ωστόσο, η τρέχουσα πολιτική συγκυρία στο Κόσοβο μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης από τον Άλμπιν Κούρτι καθιστά κάτι τέτοιο, μια τέτοια συμφωνία, μάλλον απίθανη. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό πώς θα προχωρήσουν οι σχέσεις Σερβίας-Κωσόβου υπό την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Τώρα, μία άλλη χώρα με την οποία και πρόσφατα η Ελλάδα συμφώνησε για να προσφύγει στο δικαστήριο της Χάγης για τις θαλάσσιες ζώνες, είναι η Αλβανία.
Η Αλβανία έχει αρχίσει τις ενταξιακές διαδικασίες, έχει αρχίσει τις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα όμως και αυτή που αντιμετωπίζει προβλήματα και τώρα πάει και σε εκλογές. Τον Απρίλιο είναι οι εκλογές στην Αλβανία. Κύριε Χριστίδη, πώς βλέπετε πρώτον την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, αν δηλαδή το εμπόδιο που ετέθη στη Βόρεια Μακεδονία θα τη συμπαρασύρει και στο μέλλον, και τι προσβλέπουμε στις εκλογές? Αν μου επιτρέπετε, νομίζω δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησαν ακόμη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας. Ενεπλάκη και η δική της ενταξιακή πορεία στην εμπλοκή που έχει προκληθεί με τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι δεν είναι? Και δεν πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακυβερνητική σύσκεψη. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Οπότε και η Αλβανία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η Αλβανία έχει μια σειρά από προβλήματα που δεν είναι όμως μοναδικά για την Αλβανία. Δηλαδή, βλέπουμε προβλήματα όπως διαφορά, κράτος δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Αυτά δεν είναι μοναδικά προβλήματα στην Αλβανία. Τα συνδέει κανείς σχεδόν σε όλα τα κράτη τα οποία βρίσκονται σε μια διαδικασία ενταξιακής πορείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα συναντάει κανείς και σε υφιστάμενα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας υπενθυμίσω ότι αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, για παράδειγμα, στη Βουλγαρία. Η προσπάθεια που κάνει η Αλβανία είναι δύσκολη, είναι σύνθετα προβλήματα, με δεδομένο την έκταση που είχαν τα συγκεκριμένα προβλήματα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια. Οπότε ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά αυτό που νομίζω αποκομίζει κανείς βλέποντας τη σχέση Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία χρόνια είναι ότι αυτή η σχέση παράγει αποτελέσματα και οφεί την Αλβανία προς την υιοθέτηση βημάτων, σταδιακών μεν, αλλά υιοθέτηση βημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Οπότε εκεί βλέπουμε πραγματικά πόσο θετικό αντίκτυπο έχει η ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες αυτές στην οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου. Αργά μεν, αλλά αυτό γίνεται μια προσπάθεια να γίνει. Εάν δεν υπήρχε ενταξιακή προοπτική, αφού θα υπήρχε και αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Αλβανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις, κύριε Χριστίδη, την Αλβανία με την Βόρεια Μακεδονία, και να προχωρήσει με την Αλβανία την ενταξιακή της πορεία. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν είναι απλά τεχνικό το ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι στο δικό μου μυαλό υπάρχει αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν ξεκίνησε η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για την Αλβανία? Δεν γνωρίζω την απάντηση. Όσον αφορά τις εκλογές, μπορεί κανείς να ελπίζει ότι θα κερδίσει το κόμμα που είναι πιο φιλελεύθερο στην Αλβανία και που θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις προς το κράτος δικαίου? Ξέρετε, τα αποτελέσματα εκλογών δεν εξαρτούνται μόνο από θέματα όπως ο μεταρρυθμιστικός ζήλος μιας κυβέρνησης. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που παίζουν ρόλο, όπως για παράδειγμα η πορεία της οικονομίας, η αντιμετώπιση προφανώς της κρίσης COVID και στην Αλβανία. Δεν είναι, νομίζω, καθόλου σίγουρο ότι θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία μετά τις εκλογές. Ότι δηλαδή θα υπάρξει μια αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Όπως για παράδειγμα και με τη Βουλγαρία. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, παρά την κριτική η οποία έχει ασκηθεί στην παρούσα κυβέρνηση, ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα οδηγήσουν μια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Το αναφέρω αυτό γιατί ξέρετε, και στην Βουλγαρία είναι προγραμματισμένες εκλογές Απρίλιο. Και υπάρχει και εκεί προβληματισμός, αν και παρόλο που και η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι ένα κομμάτι που το έχει κατακτήσει. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, το κράτος δικαίου φαίνεται ότι αντιμετωπίζει θέματα και σε άλλες χώρες. Έχουμε και την περίπτωση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, δεν είναι μόνο η Βουλγαρία. Δεν έχουμε χρόνο, αλλιώς είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί η Βουλγαρία, 14 χρόνια μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 30 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της λεγόμενης μετάβασης,
συνεχίζει να έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Γιατί, κύριε Χριστίδη, να το πούμε και αυτό αφού το θέτετε, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με το πώς έγινε η μετάβαση. Κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στους τομείς αυτούς διαφοράς, διαπλοκής, έχουν να κάνουν και η απάντηση βρίσκεται στο πώς ξεκίνησε η μετάβαση. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που ουσιαστικά υπονόμευσαν στην πορεία την οικοδόμηση κράτους δικαίου και αποτέλεσαν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη διαπλοκής στη Βουλγαρία. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά το θέμα της απουσίας μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης που έπρεπε να γίνει και μιας εκαθάρισης σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα της κρατικής ασφάλειας στη Βουλγαρία. Αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά η κρατική ασφάλεια και στη Βουλγαρία και άλλο έχει μια τεράστια παρουσία στις κοινωνίες αυτές. Αυτές οι δομές λοιπόν οι οποίες υπήρχαν δεν εξαφανίστηκαν μετά το 1990. Μεταλλάχθηκαν. Μεταλλάχθηκαν όμως με έναν τρόπο που απέκτησαν πρόσβαση στην οικονομία και στην πολιτική με πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις. Και αυτό βλέπουμε μέχρι και σήμερα στο πώς λειτουργεί η διαπλοκή στην Βουλγαρία. Και φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη να παρέμβει σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μπήκε στην διαδικασία να πάει τόσο βαθιά σε ζητήματα όπως για παράδειγμα αυτά που αντιμετώπιζε η Βουλγαρία. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι όταν το 2000 ξεκίνησαν οι ταξιακές διαπραγματεύσεις της Βουλγαρίας, η απόφαση ήταν πολιτική. Πάθηκε το Δεκέμβριο του 1999 στην διάσκεψη του Ελσίνκη για να αντανηθεί η Βουλγαρία σε μεγάλο βαθμό για την στάση που είχε κρατήσει κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Σερβίας στο Κόσοβο, διότι στήριξε την απόφαση του ΝΑΤΟ και παρήχε διευκολύνσεις στο ΝΑΤΟ. Δεν είχε να κάνει με το επίπεδο, θα λέγαμε, της ετοιμότητας της βουλγαρικής κοινωνίας, της οικονομίας, πολιτικού συστήματος, με το κοινωνικό κεκτημένο. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό που λέτε, γιατί αυτό μας ξαναγυρίζει και στην Αλβανία. Άρα οι αποφάσεις μπορεί να είναι και πολιτικές φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θέλει να αγκαλιάσει μια χώρα. Βεβαίως είναι, νομίζω, σε πολλές περιπτώσεις πρωτίστως πολιτικές. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν πολιτικές οι αποφάσεις και σε σχέση με την Ελλάδα τη δεκαετία του 70, η στήριξη της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ήταν έτοιμη η ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της ένταξης στις τότες ευρωπαϊκές κοινότητες? Όχι. Πολιτική ήταν η απόφαση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χριστίδη, για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ.